Η Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, δήλωσε ότι ω Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να συνεργαστούν με έναν βασικό εταίρο όπω η Τουρκία σε γεωπολιτικού στόχου και δύσκολου καιρού. Οι δηλώσει τη Μπέρμποκ πριν από τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι Βρυξέλλες που αναμεταδίδουν με χαρά τα τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση ήταν ω εξή είναι σαφές ότι χρειάζονται επίγουσες μεταρρυθμίσεις, αλλά σε αυτούς τους γεωπολιτικούς και δύσκολους καιρούς είναι επίσης σαφές ότι θέλουμε να συνεργαστούμε με έναν βασικό εταίρο στην περιοχή μας όπως την Τουρκία, αν και δεν είναι πάντα εύκολο. Ο Υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Λουξεμβούργου, Ζαν Άσελμπορν, αναφέρθηκε επίση στην αποχώρηση τη Ρωσία από τη Συμφωνία για τον Διάδρομο Σιτηρών τη Μαύρη Θάλασσα. Επισημένοντα ότι η Τουρκία έχει καταβάλει προσπάθειε και έχει βοηθήσει στην επίτευξη τη Συμφωνία για τον Διάδρομο Σιτηρών. Εν τω μεταξύ, ο Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, James Κλέβερλι, δήλωσε αισιόδοξο ότι η Τουρκία θα μπορέσει να επαναφέρει στο τραπέζι τη Ρωσία, η οποία έχει τερματίσει τη Συμφωνία για τον Διάδρομο Σιτηρών τη Μαύρη Θάλασσα. Ο Κλέβερλι στην εκτίμησή του στο πρακτορείο Ανατολού σχετικά με την αποχώρηση της Μόσχας από τη Συμφωνία για τα Σιτηρά τόνισε ότι ο Ερντογάν έκανε μια απίστευτα σημαντική δουλειά για πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με τα Ηνωμένα Έθνη για τη σύναψη της Συμφωνίας για τα Σιτηρά. Ο Κλέβερλι κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί την παγκόσμια πείνα για τα πολιτικά της συμφέροντα απαντώντα την είδηση του Βρετανικού τύπου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να υπογράψει συμφωνία με την Τουρκία για τον έλεγχο τη ροή μεταναστών και ετούν τον άσυλο, ο Κλέβερ λείπει. Συζήτησε αυτό το θέμα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Πρωθυπουργό Ρίση Σουνάκ συζήτησε με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος που είναι ένα κοινό πρόβλημα εκφράζοντας ότι έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι η Τουρκία φιλοξενεί μεγάλο αριθμό μεταναστών και ότι συμπεριφέρεται πολύ γενναιόδωρα από αυτή την άποψη, όλα δείχνουν πως θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στο προσεχές διάστημα τόσο για την περιοχή μας, αλλά και κυρίως για την ευρύτερη περιοχή με βασικό συστατικό την Τουρκία και ο ρόλος που θα διαδραματίσει η Γερμανία και η Βρετανία, θα πρέπει τουλάχιστον να προβληματίσει την Αθήνα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.